Και πάλι μαζί, κυρίες και κύριοι, μετά από το διαφημιστικό διάλειμμα, θυμίζω ότι το CNews είναι μια προσπάθεια τριών τηλεοπτικών σταθμών από τη Βόρεια Ελλάδα για όλη τη Βόρεια Ελλάδα, του Δίων από την Κεντρική Μακεδονία, του Φλάσσα από τη Δυτική και του Σέντερ από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Κρήτο Αρσένη, βουλευτή του Μέρα 25. Κύριε Αρσένη, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Καλησπέρα σας από το Περιστέρι της Αθήνας. Να είστε καλά. Λοιπόν, θα ήθελα το πρώτο σχόλιο σας για την διαχείριση αυτής της κακοκαιρίας. Αυτό που ζήσαμε, είδαμε μέσα και από τις εικόνες και πολύ περισσότερο το ζήσατε εσείς με εγκύτητα, νομίζω δεν τιμά τη χώρα μας. Είναι εικόνες που ταξιδεύουν σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο. Εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες μας ταλαιπωρήθηκαν και ακόμη συνεχίζουν να ταλαιπωρούνται. Σε πολιτικό επίπεδο είχαμε σήμερα και το Υπουργικό Συμβούλιο. Ποια είναι η προσέγγιση που κάνετε εσείς, ποιο είναι το πρώτο σχόλιο σας? Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε ότι υπάρχουν ακόμα εγκλωβισμένοι άνθρωποι. Υπάρχουν ολόκληρες γειτονιές της Αθήνας οι οποίες δεν έχουν εκχιονιστεί. Και όταν εκχιονίζονται, βέβαια, γίνονται τείχοι από χιόνι δεξιά και αριστερά τους. Ακόμα αυτή τη στιγμή όμως που μιλάμε, υπάρχουν γειτονιές της Αθήνας, είτε είναι προς τα βόρεια, είτε είναι είτε και πιο βέβαια προάστε και προς την υπόλοιπη Αττική, τα οποία δεν έχει περάσει ούτε ένα χιονιστικό. Την ίδια στιγμή υπάρχουν γειτονιές της Αθήνας που ακόμα έχουν δυσκολίες στη σύνδεση με το ρεύμα. Είναι αδιανόητα πράγματα. Δεν τα είχαμε ξαναβιώσει ποτέ ξανά όλα αυτά. Ναι, τα είδαμε και πριν με τον κύριο Μανιάτη. Τα είδαμε αυτά με τον κύριο Μανιάτη, τον πρόεδρο της ΕΤΕΔΗ, που μας είπε ότι ακόμη έχουν προβλήματα σε αρκετές περιοχές στο λεκανοπέδιο. Δεν υπάρχει ρεύμα. Ναι, αυτά είναι. Και ξέρετε, το βασικό λόγο που δεν υπάρχει ρεύμα είναι ότι δεν μπορούν να φτάσουν τα συνεργεία του ΔΔΕ λόγω των χιονιών. Είναι σαν να πραγματικά νιώθει κανείς ότι τα μηνύματα που λάβαμε όλοι από την πολιτική προστασία τα λάβαμε μόνο εμείς. Η πολιτική προστασία η ίδια δεν είχε προετοιμαστεί. Οι Δήμοι δεν είχαν προετοιμαστεί σε μεγάλο επίπεδο. Να είμαι ειλικρινής, στη δικιά μου εκλογική περιφέρεια, στη δική Αθήνα, οι Δήμοι ανταποκρίθηκαν σχετικά καλά. Οι δρόμοι έχουν καθαρίσει. Όμως σε άλλες περιοχές της Αθήνας που έχουν συχνές χιονοπτώσεις, η κατάσταση είναι δραματική. Και βέβαια είδαμε όλο αυτό τον εγκλωβισμό των ανθρώπων στην Αττική Οδό. Με τον κύριο Μητσοτάκη να λέει ότι έδωσε εντολή στην Αττική Οδό να αποζημιώσει με 2.000 ευρώ τους εγκλωβισμένους. Αναρωτιέμαι, αυτό προβλέπει η σύμβαση? Σε ποια χώρα του κόσμου μιλάει ο Πρωθυπουργός με τους ιδιώτες που έχουν τη διαχείριση της Αττικής Οδού και τα βρίσκουν? Αυτή είναι η διαδικασία. Δεν υπάρχουν οι δικηγόροι του δημοσίου. Όταν παραβιάζεται μια σύμβαση που ορίζει ότι η Αττική Οδός οφείλει να διατηρεί την Αττική Οδό ανοιχτή πάντοτε, αυτό δεν σημαίνει παραβίαση της σύμβασης, δεν καταγγέλλεται? Πώς θα αποζημιωθεί το δημόσιο? Η Αττική Οδός αποζημιώθηκε πριν από λίγο καιρό για τις ζημιές της λόγω της μείωσης των διοδίων εν μέσω πανδημίας. Δεν θα αποζημιωθεί τώρα το δημόσιο? Ο άνθρωπος που έπαθε κεφαλικό με 2.000 ευρώ θα αποζημιωθεί? Αυτά θα πρέπει, οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να αποζημιωθούν με αυτό που ορίζει ο νόμος, όχι αυτό που συμφωνεί ο κ. Μητσοτάκης με τις εταιρείες. Ναι, αλλά προσέξτε να δείτε όμως, υπάρχει και μια άλλη παράμετρος. Ακούγεται ότι αυτά τα 2.000 ουσιαστικά απαλλάσσει την εταιρεία από πολλαπλάσια που μπορεί να τις καταλογιστούν αν υπάρξουν αγωγές. Ισχύει αυτό? Το συμμερίζεστε? Προφανώς. Προφανώς και θα του ζητήσει η εταιρεία να υπογράψει. Δεύτερον, εγώ που ήμουν στο Ελευθέριος Βενιζέλος και αποκλείστηκα εκεί ώρες ατέλειωτες, γιατί δεν μπορούσα να μετακινηθώ. Είχε κλείσει η Αττική Οδό, είχαν φρακάρει τα πάντα. Εκεί τι γίνεται? Οι άλλοι που κλείστηκαν στη Μεσογείο, στην Κατεχάκη, σε άλλες αρτηρίες, με αυτούς τι θα γίνει? Πραγματικά όλοι αυτοί οι άνθρωποι χρήζουν αποζημίωση. Αυτό δείχνει ότι δεν είμαστε σε ένα κράτος δικαίου, με ισονομία και ισοπολιτεία. Αλλά νομίζω ότι είναι και προσβλητικό για κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι ακόμη και τώρα ταλαιπωρούνται, να τους πεις ότι θα σου δώσω 2.000 ευρώ και τελειώσαμε. Μα και ποια είναι η διαδικασία? Ο κ. Μητσοτάκης πώς μιλάει συχνά με τους ανθρώπους που διαχειριστεί την εταιρεία που έχει την Αττική Οδό? Δηλαδή, παίρνει τηλέφωνο ο κ. Μητσοτάκης και τους δίνει εντολή, δώστε αυτό το ποσό και συμφωνούν για το ποσό. Τι χώρα είμαστε? Σε ποια χώρα της Ευρώπης θα γινόταν αυτό το πράγμα? Γιατί φρακάραμε, γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο, κύριε Αρσένη? Ποιες είναι οι δικές σας εκτιμήσεις που κάνατε? Ολιγορήσαμε, καθυστερήσαμε να παρεύουμε, δεν υπήρχε συνεννόηση, δεν υπήρχε διαχείριση της πληροφορίας? Τι ακριβώς συνέβη, γιατί φτάσαμε εδώ, ποια είναι η προσέγγιση που κάνετε εσείς? Θα σας πω, να ολοκληρώσω την εικόνα που περιγράφετε. Μιλήσατε ο Ελευθέριος Βενιζέλος, μιλήσατε για τους αποκλεισμένους παντού. Μέχρι χθες ήταν αποκλεισμένο το νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης, ενώ είχε εφημερία.
τελείωνε το πετρέλαιό του στις 3 ώρα το μεσημέρι και δεν είχε φτάσει το πετρέλαιο μέχρι τελευταία στιγμή. Δηλαδή, έχουμε μια πλήρη κατάρρευση οποιασδήποτε έννοια πολιτική προστασία. Έχει δύο τμήματα αυτό η εικόνα. Το ένα είναι το ιδιωτικό. Έχουν ιδιωτικοποιήσει υποδομές στις οποίες στηρίζεται η ζωή μας. Το να ιδιωτικοποιήσει το ρεύμα ή το να ιδιωτικοποιήσει τα δίκτυα, τα οδικά, σημαίνει ότι τη στιγμή, αν αυτά δεν είναι εκεί πέρα, τη στιγμή που τα χρειάζεσαι, όταν έχει εγκλωβιστεί ένας άνθρωπος σήμερα 4 μέρες, 3 μέρες και πλέον στο σπίτι του και μπορεί να είναι διασωληνωμένος, μπορεί να έχει μηχανική υποστήριξη κάποιον για πάρα πολλές νόσους και κάποιο ήπιο COVID και του κόβει το ρεύμα, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για τις ζωές των ανθρώπων. Όταν δεν έχει πρόσβαση στο νοσοκομείο, καταλαβαίνετε τι σημαίνει για τις ζωές των ανθρώπων. Οι υποδομές στις οποίες στηρίζεται η ζωή μας δεν μπορούν να είναι ιδιωτικοποιημένες. Ναι. Πρέπει να είναι στα χέρια του δημοσίου. Και το, και το πρώτο στο βάση σχεδίων της πολιτικής προστασίας, το πρώτο που κρατάς ανοιχτό είναι το νοσοκομείο, τις δημόσιες υπηρεσίες και τις υπηρεσίες οι οποίες απαντάνε σε ζητήματα αναγκών των πολιτών. Εκεί λοιπόν είδαμε ότι και εκεί κλείσανε. Μου είπαν ότι οι γιατροί δεν μπορούσαν να φύγουν από τη δουλειά τους, αλλά του και οι γιατροί να πάνε να αλλάξουν τις βάρδιες των άλλων γιατρών και νοσηλευτών σε πολλά νοσοκομεία. Αλλά και ασθενοφόρα δεν μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε νοσηλευτικά ιδρύματα. Ο κύριος συνέβη Μητσοτάκης. Και αυτό. Συνέβη και αυτό. Βέβαια. Μείναν ασθενείς, μου λένε, χωρίς φαγητό. Ισχύει και ο αυτό. Ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε τα 2.000 ευρώ. Την ίδια ημέρα έκρυψε κάτι άλλο. Την ίδια ημέρα που ανακοίνωσε τα 2.000 ευρώ που τα βρήκανε με την Αττική Οδό και θα τα δώσει εγκλωβισμένους, εγκρυπτό βγήκε ο διαγωνισμός για την παραχώρηση Αττικής Οδού για άλλα 25 χρόνια. Δηλαδή, ξέπλυναν ένα έγκλημα για να κάνουν αυτό που πραγματικά θέλανε. Δεν μπορούσαν να βγάλουν το διαγωνισμό με αυτό το κλίμα. Περάσαν την καλή είδηση για να μπορέσουν να βγάλουν το διαγωνισμό. Καταλαβαίνετε τα συμφέροντα όμως που παίζονται εδώ πέρα. Για άλλα 25 χρόνια, στη στιγμή που παραβιάστηκε η σύμβαση, στη στιγμή που θα έπρεπε να είναι στα δικαστήρια, θα έπρεπε να αποκλειστεί ο συγκεκριμένος. Συγκεκριμένη εταιρεία από οποιοδήποτε διαγωνισμό και βέβαια θα έπρεπε να επανέλθει να καταργηθούν οι διαγωνισμοί και να επανέλθει η Αττική Οδό στο δημόσιο. Για το δημόσιο δεν έγινε. Για τους πολίτες δεν έγινε. Δεν πληρώθηκε με χρήματα του δημοσίου. Δεν πληρώθηκε. Έγινε η παραχώρηση μέχρι να τελειώσει αυτό το ποσό. Άρα τελείωσε. Ξεπληρώθηκε το ποσό οποιοδήποτε. Τώρα να έρθει στα χέρια του δημοσίου και να καταργηθούν τα διόδια. Αυτό δεν γίνεται στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Μάλιστα. Για να βάλω λιγάκι στην κουβέντα τους συναδέλφους. Τον Νίκο το Σπιτσέρη από το Σέντερ την Ανατολική Μακεδονία Θράκη, τον Βαγγέλη Χριστόδουλο από το ΦΛΑΣ Δυτική Μακεδονία και τη Δήμητρα τη Μακρύ από την Κεντρική Μακεδονία. Να ξεκινήσω από τον Νίκο το Σπιτσέρη. Νίκο. Κυρία Αρσένη, είναι κοινός τόπος ότι σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να υπάρχει ιεράρχηση κινήσεων. Δεν μπορεί κανείς να τα προλάβει όλα. Πρέπει να ιεραρχεί τι πρέπει να προηγείται και κυρίως οι βασικοί οδικοί άξονες και από εκεί και μετά όλα τα υπόλοιπα. Πριν από λίγους μήνες, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο Χρήστος Τηλιανίδης, ήρθε εν χορδές και οργάνης, μεταγραφή από την Κύπρο με ευρωπαϊκές περγαμηνές. Δεν ακούσαμε τίποτα για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Το κάλυψε πλήρως ο Πρωθυπουργός. Ποια είναι η γνώμη σας για το πώς κινήθηκε ή δεν κινήθηκε το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, που εν προκειμένου θα έπρεπε να έχει την κύρια ευθύνη? Εντάξει, εδώ πέρα έχουμε μια κατάρρευση συνολική. Έχουμε κατάρρευση σε όλα τα επίπεδα, γιατί έχουν διαλύσει το σύστημα έτσι ως το κρατικό. Παλιότερο ο μηχανισμός ήταν ενιαίος. Έχει πάει ένα κομμάτι στους δήμους, ένα κομμάτι στην περιφέρεια, ένα κομμάτι έχει μείνει στο κράτος και έτσι ρίχνει ο ένας το παλάκι στον άλλον. Είναι σαφέστατα ότι ο κ. Πατούλης δεν έκανε τη δουλειά του. Είναι σαφέστατα ότι οι δήμαρχοι, οι οποίοι οι περισσότεροι πάλι εκλεγμένοι με τη Νέα Δημοκρατία, δεν έχουν κάνει τη δουλειά τους στις περισσότερες περιοχές. Πάλι λέω ότι στη δικιά μου περιοχή, στην δυτική Αθήνα, στις περισσότερες περιπτώσεις είχαμε γρήγορο καθαρίσμα των δρόμων. Αν δούμε όμως στις υπόλοιπες περιοχές, Αγία Παρασκευή και στην Παλίνη, στην περιοχή της Ραφίνας, που έχουν και πολλά ορεινά χωριά, η κατάσταση είναι δραματική. Εδώ πέρα έχουμε δηλαδή μια πολιτική ηγεσία και τον κύριο Στυγιανίδη μας λέει ότι το προλάβαμε. Έγκαιρα ειδοποίησαν αυτή τη φορά οι μετεωρολόγοι μας. Είχαμε ένα ακριβό υπολογισμό της έκδοσης του φαινομένου και αντίστοιχα δεν κινήθηκε τίποτα. Εγώ δεν θα ρίξω μόνο την ευθύνη στον κύριο Στυγιανίδη. Θα ρίξω την ευθύνη
σε όλο το σύστημα της αυτοδιοίκησης της περιφερειακής, της περιφέρειας, της πολιτικής προστασίας, αλλά και αν θέλετε να το ρίξω το φταίξιμο σε αυτή την πολιτική ιδιωτικοποιήσεων, νευραλγικών τομέων, μονοπωλίων του δημοσίου, από τα οποία εξαρτάται η ζωή μας. Και βλέπουμε ότι όταν βάζεις εκεί πέρα έναν ιδιώτη, ο οποίος θα βάλει ένα golden boy να διαχειρίζεται αυτή την υποδομή και θα πάρει το πριν και τον πόνους του ανάλογα με τα κέρδη, δεν θα το πάρει το πριν και τον πόνους με το αν δεν θα μείνουν εγκλωβισμένοι στην Αττική Οδό, θα πάρει το πριν και τον πόνους με τα πόσα διόδια κόβει. Γι' αυτό βάλε και τους ανθρώπους να κόψουν, να περάσουν τα διόδια, να πληρώσουν για να μπουν σε μια Αττική Οδό που ήταν κλεισμένη από τα χιόνια. Τους ενδιαφέρει το κέρδος. Όταν όμως αυτές οι υποδομές είναι υποδομές από τις οποίες εξαρτάται η ζωή μας, αν θα φτάσουμε έγκαιρα στο νοσοκομείο, αν θα μπορέσουμε να μπούμε στο νοσοκομείο, αν θα μπορέσουμε, θα έχουμε ρεύμα και το νοσοκομείο θα έχει ρεύμα. Βλέπουμε δηλαδή ότι ιδιωτικοποιούμε τα μονοπόλια του δημοσίου που σχετίζονται με τη ζωή. Δεν μπορεί να κρίνουν τα κέρδη κάποιων ανθρώπων το αν θα ζήσουμε ή αν θα πεθάνουμε. Αυτό πρέπει να είναι ο γνώμονάς μας για τις εξελίξεις από εδώ και μπρος. Και εξελίξεις θα πρέπει να είναι να επανέλθουν στα χέρια του δημοσίου όλες οι υποδομές από τις οποίες εξαρτάται η ζωή μας σε μια κακοτυχία, σε μια δύσκολη συγκυρία, σε μια κακοκαιρία. Μάλιστα. Προσέξτε όμως κάτι, κύριε Σεν, πριν δώσω το λόγο στους άλλους δύο συναδέλφους. Εδώ δεν φράκαρε μόνο η Αττική Οδός, στην οποία τη δώσαμε δωράκι, όπως λέτε, και θέλουμε την ξαναδώσουμε δώρο στους ιδιώτες. Εδώ φράκαραν και οι δημόσιες υποδομές. Και η Κατεχάκη και η Μεσογείο και η Εθνική Οδός. Δεν έμεινε κάτι. Άρα εδώ υπάρχει σοβαρό θέμα. Υπάρχει σοβαρό θέμα. Οριζόντιο θέμα. Σε όλα τα επίπεδα. Γιατί δηλαδή όμως... και πρώτα απ' όλα ξεκινά από την κυβέρνηση. Και ειδικά από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ο οποίος έκανε και νόμο του επιτελικού κράτους. Συγκέντρωσε όλες τις δυνατότητες στο Μαξίμου και από εκεί δίνει τις κατευθύνσεις. Και όπως είπε εύστοχο ο κύριος Πιτσέρης, έφερε και τον κύριο Στυλιανίδη ως την μεταγραφή. Και με το πρώτο χιόνι, και με θερμοκρασίες 0, 1, 2 βαθμούς, έτσι. Δεν έχετε τις θερμοκρασίες κατά χιόνια που έχει εδώ πάνω η Βόρεια Ελλάδα. Δεν έχετε μία έγνατη οδό που περνάει από όλα τα βουνά. Ξέρετε την περιοχή, την έχετε επισκεφτεί. Έτσι, που ρίχνει απίστευτο χιόνι, χαμηλές θερμοκρασίες, αλλά τέτοια πράγματα δεν είδαμε ποτέ. Εδώ πετύχει παταγωδός σε όλα τα επίπεδα. Είναι Θεσσαλονικιός με καταγωγή και από Ζαγοροχώρη και άλλες περιοχές. Ναι, της. Τα ξέρετε, γι' αυτό σας τα λέω. Απέτυχε παταγωδός. Ξέρω πάρα πολύ καλά. Ναι, απέτυχε παταγωδός. Δεν έκλεισε μόνο η Αττική οδός. Έκλεισαν όλα. Όλα. Εδώ μου λέτε δεν μπορείτε να βγείτε από τα σπίτια σας. Κοιτάξτε, όλο το δημόσιο αυτή τη στιγμή γίνεται μια εργολαβία. Κόβουν τις υπηρεσίες του δημοσίου, απολύουν τους υπαλλήλους ή δεν τους προσλαμβάνουν και τα δίνουν όλες σε ιδιώτες. Όλοι οι Δήμοι με εργολαβίες κάνουν τους εκχιονισμούς. Δεν υπάρχει πλέον και φροντίζουν να μην υπάρχει υποδομή στο δημόσιο να αντιμετωπίσει αυτά τα φαινόμενα, τα οποία δεν είναι πλέον ακραία. Και πέρσι είχαμε αντίστοιχα φαινόμενα, που επίσης είχαμε μείνει εγκλωβισμένοι, όχι σε τέτοιο βαθμό και του χρόνου μπορεί να έχουμε. Δεν υπάρχει υποδομή και ξέρετε τι θα μας πούνε. Και τι να κάνουμε, να πάρουμε υποδομή, ό,τι μας λένε για τα νοσοκομεία. Να πάρουμε υποδομή για μια φορά που θα μας τύχει κακοκαιρία, γιατί όλα αυτά είναι πολυτέλεια και θα τα κάνουμε. Τα ίδια μηχανήματα χρειάζονται για πάρα πολλές ακόμα εργασίες. Διαλύουν το δημόσιο, τα δίνουν όλα εργολαβίες σε ιδιώτες. Και τελικά δεν έχουν τίποτα σαν υποδομή πάγια για να αντιμετωπίσει το δημόσιο να απεξέλθει σε αυτές τις ακραίες καταστάσεις που λόγω της κλιματικής κατάρρευσης είναι πλέον μια καθημερινότητα. Μπορεί να μην ξέρουμε αν θα είναι πλημμύρα, φωτιά ή χιονιάς, αλλά ξέρουμε ότι κάτι από αυτό θα μας συμβεί σε ταχτά χρονικά διαστήματα. Πολλές φορές μέσα στον χρόνο. Και στις πυρκαγιές που είχαμε το καλοκαίρι, παρόμοιες καταστάσεις ζήσαμε, κύριε Αρσένη. Αφήσαμε τη φωτιά να καίει, να πάει μέχρι τη θάλασσα, να φτάσει. Εκεί δεν ήταν κανένας ιδιώτης, το κράτος ήταν πάλι. Η πυροσβεστική μας ήταν, η πολιτική προστασία ήταν πάλι. Για να πάω στον κύριο Χριστόδουλο, Βαγγέλη. Ναι, κύριε Βουλευτά, προς επιβεβαίωση όσο αναφέρει τις δομές υγείας, απλώς να θυμίσω ότι θεατές έχουμε επίσημη καταγγελία στο σταθμό μας από εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας των Νοσοκομειακών Ιατρών από την ΟΕΝΓΕ και για ανάλογη περίπτωση με την σωτηρία των νοσοκομείων, που και εκεί χρειάστηκε παρέμβαση της Ομοσπονδίας στην πολιτική προστασία για να υπάρξει απεγκλωβισμός πτέρυγας του νοσοκομείου, για να δώσουμε μια εικόνα της κατάστασης στην περιοχή. Συνυπογράφεται μια επίκαιρη ερώτηση του κόμματός σας για το θέμα αυτό. Ζητάτε παρέτηση. Υπάρχει ονοματεπώνυμο της ευθύνης, στην ευθύνη.
Κοιτάξτε, με ρωτάτε προφανώς για τον κύριο Στυγιανίδη. Όχι, εγώ δεν θεωρώ ότι το θέμα είναι. Ή και πιο ψηλά, κύριε Βουλευτά, εσείς θα το κρίνετε αυτό. Ποιος ευθύνεται, υπάρχει ονοματεπώνυμο στην ευθύνη. Το θέμα του κύριου Μητσοτάκη. Όπως κι άλλως αυτός έχει αναλάβει την ευθύνη. Μας είπε ότι μίλησε και με την Αττική Οδό, ο ίδιος το διαχειρίζεται. Ωραία. Ας αναλάβει την ευθύνη λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης, πέρα από το να κάνει τα deals για τις αποζημιώσεις των πολιτών, όπως ο ίδιος κρίνει με την Αττική Οδό, ας αναλάβει την ευθύνη. Ας αναλάβει την ευθύνη και να σταματήσει την πορεία την οποία έχει πάρει, και αν δεν μπορεί να το κάνει, να σηκωθεί να φύγει. Ξέρετε γιατί το λέμε? Γιατί αυτή τη στιγμή, ενώ τα συζητάμε όλα αυτά, επιχειρούν την ιδιωτικοποίηση της υγείας. Συναντήθηκε η κυρία Γκάγκα, αναπληρώτητος υπουργός υγείας, με τους 12 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που είναι γιατροί, του ιδιωτικού τομέα βέβαια περισσότεροι, για να ξεκινήσουν το marketing ενός σχεδίου για την ιδιωτικοποίηση της υγείας που ξεκινάει από τη Δυτική Μακεδονία. Ναι, το αναδείξαμε. Το αναδείξαμε, κύριε Σέντ. Με τη μελέτη που έγινε το νοσοκομείο της Κοζάνης και ότι τα άλλα μπορούν να λειτουργούν στα νοσοκομεία που προωθούν τους ασθενείς της Κοζάνη, άρα σαν κέντρα πρωτοβάθμια σχεδόν υγείας. Αντίστοιχα, κλείνουν το Παίδων Πεντέλης. Είπαν ότι το κάνουν εμβολιαστικό κέντρο. Τώρα μεταφέραν τον εμβολιασμό στο μέγα εμβολιαστικό κέντρο, το Προμηθέα. Άρα δεν χρειαζόταν να υπάρχει στο Παίδων Πεντέλης να κλείσει νοσοκομείο για να γίνει εμβολιαστικό κέντρο. Βλέπουμε το σχέδιο της κυβέρνησης είναι να κρατήσει ένα θεματικό νοσοκομείο ανακατηγορία, δηλαδή ένα παίδων. Βέβαια, να θυμίσουμε ότι στην Αθήνα έχει 3 παίδων, ενώ σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, από την Αθήνα και πάνω, δεν υπάρχει κανένα παίδων. Θέλουν να κρατήσουν ένα αντικαρκυνικό, ένα για αναπνευστικά κ.ο.κ. Τα υπόλοιπα να τα κλείσουν, να ιδιωτικοποιήσουν τις υπηρεσίες υγείας. Δηλαδή, εν μέσω πανδημίας, εν μέσω αυτής της τραγικής κατάστασης, από την κατάρρευση των δημόσιων υποδομών που ιδιωτικοποιήθηκαν, προχωράνε τα σχέδιά τους. Θέλουμε να σταματήσουν. Θέλουμε να σταματήσουν όσο είναι νωρίς. Όσο ακόμα μπορούμε να σώσουμε ζωές. Άρα ο κύριος Αρσένης ουσιαστικά λέει: δεν είναι μόνο η κακοκαιρία που απέτυχε η κυβέρνηση, υπάρχουν και άλλα τόσα που δρομολογεί που θα έχουν επιπτώσεις, γι' αυτό πρέπει να παραιτηθεί η κυβέρνηση. Αυτό λέτε ουσιαστικά. Αυτό λέτε. Λέω ότι η κυβέρνηση δεν απέτυχε. Η κυβέρνηση πετυχαίνει τους στόχους της. Οι στόχοι αυτοί δυστυχώς δεν έχουν σχέση με την ανθρώπινη ζωή και υγεία. Δεν έχει σχέση με τους πολλούς. Οι στόχοι αυτοί έχουν την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων λίγων. Με το πώς θα έρθουν, θα ελεηλατηθεί το δημόσιο και θα κερδίσουν 5 εταιρείες. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε μπροστά μας και αυτά είναι τα αποτελέσματα της ελεηλασίας. Για να έρθω στη Δήμητρα τη Μακρύ. Δήμητρα. Κύριε Αρσένη, ποια είναι η θέση του ΜΕΡΑ25 τελικά σε αυτό? Πείτε ότι πέφτει αύριο η κυβέρνηση, προκυρίζονται εκλογές και βρίσκεστε κι εσείς στην κυβέρνηση. Αυτή είναι την ενίσχυση του κράτους, του δημοσίου κράτους. Πώς θα την κάνετε από τη στιγμή που υπάρχει ένα εντελώς αθηνοκεντρικό σύστημα αυτή τη στιγμή, το οποίο κατά κάποιο τρόπο ευθύνεται και για την κατάσταση που επικρατεί? Είναι ένας υδροκεφαλισμός που ενδεχομένως αδυνατεί να απαντήσει σε όλα αυτά τα προβλήματα. Ναι, είναι κάτι το οποίο δυστυχώς δεν θέτει κανένας πλέον, το θέμα της αποκέντρωσης και το θέμα της σωστής οργάνωσης του κράτους. Χρειάζομαστε ουσιαστικά μέτρα και γι' αυτό, αλλά θα πω λίγο πώς απαντάμε στο κομμάτι που θέσατε. Τι κάνει την επόμενη μέρα μια κυβέρνηση? Είναι αυτό το ερώτημα που θέτουμε και εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, παραδείγματος χάρη, μιλάει ότι θέλει δημόσια ΔΕΗ. Και ρωτάμε. Το ΜΕΡΑ25 είναι υπέρ της επανακρατικοποίησης της ΔΕΗ. Μια προοδευτική διακυβέρνηση που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ θα επανακρατικοποιήσει τη ΔΕΗ, θα πάρει πίσω τις μετοχές της ΔΕΗ, του ΔΕΔΙΕ, του ΑΔΜΙΕ. Θα ξαναγίνει αυτό δημόσιο ή λέμε λόγια του αέρα? Μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ, παραδείγματος χάρη, για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Πώς θα γίνει αυτή η προστασία της πρώτης κατοικίας αν δεν καταργηθεί ο Ηρακλής, που δεν δέχεται ο ΣΥΡΙΖΑ να τον καταργήσει? Πώς θα γίνει αυτή η προστασία της πρώτης κατοικίας όταν έχουμε δώσει 23 δις εγγυήσεων στα αρπακτικά funds, τα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ τα λέει πλέον services, δηλαδή αυτούς που εξυπηρετούν κάποια υπηρεσία, την υπηρεσία της ρευστοποίησης της ιδιωτικής περιουσίας των πολιτών, αυτή είναι η υπηρεσία. Πώς θα γίνει αν δεν καταργήσουμε το σχέδιο Ηρακλής? Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει να καταργήσει για να μην έρθει σε σύγκρουση με την Τρόικα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Χωρίς αυτές τις συγκρούσεις, πώς θα γίνει η ανατροπή των πολιτικών πράξεων? Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα που θέτουμε και η μεγάλη μας ανησυχία. Εμείς ως ΜΕΡΑ25
Αν θα συμμετέχουμε την επόμενη μέρα σε μια κυβέρνηση, θα είναι σε μια κυβέρνηση η οποία θα αλλάξει πολιτική, θα κάνει την απαραίτητη ρήξη με το παρόν για να μπορέσει να φέρει λύσεις, να ανακουφίσει τους ανθρώπους. Σε μια κυβέρνηση η οποία απλά θα αλλάξει υπουργικές καρέκλες και αυτοκίνητα, δεν μας ενδιαφέρει να συμμετέχουμε. Αυτό θέλω να είναι ξεκάθαρο. Κύριε Αρσένη, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.